έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Σπύρο τον Κοντό. Αντέξατε για 37 λεπτά και ρώταγα τον νεαρό συνεργάτη μου εδώ, τον Ναπολέον τον Θανάση, μήπως διάλεξε κακό παιχνίδι ο Απόλλωνας για να κάνει τα πρώτα καλά 37 λεπτά. Μετά βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι ήρθε κατάρρευση και ψυχολογική και σωματική απέναντι σε μια σαφώς ανώτερη ομάδα. Ναι, σίγουρα είπαμε να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία μας πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Το συζητήσαμε στην προπόνηση, δουλέψαμε πάνω στο κομμάτι το να προσπαθήσουμε να τους πιέσουμε ψηλά, να τους έχουμε μακριά από το τέρμα μας. Λειτουργήσε για 37 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και την ικανότητα να αντέξουν. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας μετά και προήλθε και το μεγάλο σκορ για το ημίχρονο. Μετά μπήκαμε στο δεύτερο, πάλι φάγαμε ένα γκολ πολύ γρήγορα. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά αυτά, εντάξει, το έχουμε πει ήδη, συνέχεια το λέμε, είναι νεαροί σε ηλικία οι περισσότεροι. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σε κομμάτια τακτικής για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τα παιχνίδια που είναι για να σωθούμε. Σπύρο, με το βλέμμα του ουδέτερου, πλέον θέλω να σε ρωτήσω, είναι ένα ξεκάθαρο πρωτάθλημα των τριών ανάμεσα σε Θαμηναϊκό, Αρτά και Αμαρτιακό, με όποια σειρά και να τους βάλεις. Ναι, σίγουρα. Με το πρωτάθλημα να κριθεί στα ντέρμπι και τις υπόλοιπες ομάδες να θεωρείται μια πρώτη του μεγέθους έκπληξη, ακόμα και αν η ομάδα του τέταρτου βαθμολογικού πίνακα αποσπάσει κάτι από αυτές τις τρεις ομάδες. Μπορώ να πω ότι αυτό που έχουν δείξει μέχρι στιγμής και νομίζω ότι έτσι θα πάει. Αυτές οι τρεις ομάδες θα είναι που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχει διαφορά, πιστεύω, σε σχέση με τις υπόλοιπες και στο βάθος του ρόστερ, που είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι ναι, αυτοί οι τρεις είναι που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας θα ψάξει την ενίσχυση με τα μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είπαμε, θα μιλήσουμε και με τη διοίκηση σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις στοχευμένες σε θέσεις που χρειαζόμαστε εμπειρία σίγουρα. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε, αν χρειαστεί, να πάρουμε δύο τους παίχτες να μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.